Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουμε διαπιστώσει όλοι, πρώτον, ότι η συνεδρία σημερινή δεν είναι απολογισμός της κυβέρνησης, ούτε συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Είναι συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης που το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα παρέξει στην συγκυβέρνηση. Και δεύτερο, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ επίσης σημαντικό, είναι το εξής. Ότι αν μη τι άλλο, δεν χρειάζεται από κανέναν να απολογηθεί για τις πολιτικές του επιλογές. Εμείς λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε αυτή την τριήμερη συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, επισημαίνουμε ότι είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά καταλυτική η συζήτηση αυτή για τον τρόπο λειτουργίας και αξιοπιστίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πριν απαριθμίσω τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αποκατασταθεί και εμπεδωθεί η σχέση εμπιστοσύνης του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τους Έλληνες πολίτες, δύο λόγια μόνο για το δραματικό περιστατικό που συνέβη στο Βόλο με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός και οι ένοπλες δυνάμεις να θρηνούν τρία νέα παιδιά και να ευχόμαστε όλοι τα καλύτερα για τον αξιωματικό που δίνει μάχη για τη ζωή. Θερμά συλληπιτήρια και συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων. Και εδώ πρέπει να πω ότι προς τιμήν του Ελληνικού Κοινοβουλίου συνέβη κάτι το πρωτόγνωρο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδρίασε χθες. Μετά από πρότασή μου, επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα, σύσσωμοι και οι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και οι βουλευτές που παρίσταντο, τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα, για τα παιδιά του ελληνικού λαού που χάθηκαν άδικα. Επί της ουσίας τώρα, κατά τη γνώμη μας, το μήνυμα είναι ένα και μόνο. Συναγερμός ενός πανεθνικού, πατριωτικού και ενωτικού μετόπου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά θέματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Και στο σημείο αυτό πρέπει να πω με ιδιαίτερη περηφάνεια ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες και το άρμα πολιτών που εκπροσωπείται στη Βουλή των Ελλήνων με δύο βουλευτές, αλλά τα μέσα ενημέρωσης ούτε έχουν αναφέρει τους δύο βουλευτές, ούτε το άρμα πολιτών, για να δείτε πόση δημοκρατία έχουμε και στα μέσα, κατάφεραν πριν από τρία χρόνια, και έχω εδώ το μνημόνιο αυτής της συνάντησης και της συμφωνίας με ημερομηνία 17/4/12. Όποιος διαφωνεί με αυτά, ας έρθει να το πει, αν τα ξέρει. Μετά την παρένθεση, θεωρούμε ότι ένα πανεθνικό, πατριωτικό και ενωτικό μέτωπο, μόνο με αυτό μπορούν να αντιμετωπιστούν τα κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά, αλλά και εθνικά κυρίως θέματα της πατρίδας μας. Η συγκυβέρνηση αποφάσισε για μικροκομματικούς, κατά τη γνώμη μας, λόγους και εσωτερικούς των αντιπάλων οι οποίοι υπάρχουν εντός των κομμάτων, να καλέσει όλους εμάς σήμερα για να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Τι σημαίνει όμως αυτό? Τι σημαίνει ψήφος εμπιστοσύνης? Κατά τη γραμματική ερμηνεία, εμπιστεύομαι είναι η λέξη που προέρχεται από την πρόθεση «εν» και το ρήμα «πιστεύω», που σημαίνει πίστη στις αρετές και ικανότητες κάποιου ή κάποιων. Και τι συμβαίνει σήμερα? Όσοι μας καλούν να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης διακρίνονται άραγε για τις πολιτικές αρετές ή τις ικανότητές τους. Ελάχιστο κριτήριο είναι να διακρίνουμε όλοι εμείς αν οι αιτούντες στην ψήφο μας λένε αλήθεια ή ψέματα. Λοιπόν, χωρίς περιστροφές, εκτιμούμε ότι παραπλανούν, κοροϊδεύουν
και εξαπατούν τον ελληνικό λαό. Αλλού στοχεύουν και θα δείτε πώς και γιατί. Με τις δικές τους ερμηνείες και τις δικές τους δημόσιες δηλώσεις. Ψέμα πρώτο. Προεκλογικές υποσχέσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξει περικοπή μισθών και συντάξεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό, που έχει επιβαρυνθεί με απάνθρωπα και άδικα και καθομολογίαν τους εξοντοτικά φορολογικά μέτρα. Έχει γίνει ή όχι, παρότι άλλα έλεγαν πριν. Ψέμα δεύτερο. Θυμίζω τη δήλωση του σημερινού Πρωθυπουργού το 2010 στη ΔΕΘ. Τότε ήταν αντιμνημονιακός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κατακεράβνωνε την εφαρμογή του μνημονίου λέγοντας ηρωνικά τα εξής: «Παρά τις σκληρές θυσίες του λαού, το μνημόνιο τάχα οδηγεί σε έξοδο από την κρίση, ενώ μειώνει το έλλειμμα από τη μία πλευρά και το μεγαλώνει από την άλλη μέσα από την ύφεση που προκαλεί». Δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού, καταγραμμένες σε βίντεο και μαγνητοφωνημένες. Ψέμα τρίτο. Ρητά και κατηγορηματικά, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε «Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ». Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Γιατί όπως ο ίδιος είπε τότε, συγκυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας τότε? Βιντεοσκοπημένο, παρακαλώ, για να μην υπάρχουν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή αμφιβολίες για το αληθές των όσων αναφέρω. Πρώτον, συγκυβέρνηση θέλουν και συγκυβέρνηση θέλει εν προκειμένου. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, για να πέσουν στα μαλακά και να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Αυτοί που νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν, έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός, απλά συγκυβερνούν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το ΠΑΣΟΚ είναι στα πράγματα, ακόμη και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, που σήμερα συμβαίνει, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Έτσι γίνεται, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, σύντροφοί μου, πρώην νυν και μελλοντικοί, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έτσι είχαμε φανταστεί εμείς το ΠΑΣΟΚ, που ομολογείται από τον Πρωθυπουργό της χώρας και που σήμερα αντιπρόεδρος αυτού του ΠΑΣΟΚ που έχει απομείνει είναι ο κύριος Βενιζέλος. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βρούμε φίλες και φίλους από την ύφεση, φίλες και φίλοι έλεγε, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κοροϊδεψαν τον λαό. Αυτοί οι δυο συγκυβερνούν. Αυτοί που έλεγαν αυτά 2 χρόνια και 3 πριν και ζητάνε ψήφο εμπιστοσύνης. Ας τη δώσουμε. Για να δούμε τι ακριβώς και ποιος ακριβώς είναι και ο ρόλος ο δικός μας. Σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός μας με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ζητούν να τους εμπιστευτούμε. Ο κύριος Πρωθυπουργός πριν από 3 χρόνια για τη ΔΕΗ είπε τα εξής: «Δεν μπορούμε να σκοτώνουμε για ένα κομμάτι ψωμί μονάδες της ΔΕΗ. Είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος. Η ιδιωτικοποίηση ιδιαίτερα της ενέργειας απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό. Ό,τι τώρα δίνουμε, αύριο θα το μετανιώνουμε ή θα το πληρώνουμε πολλαπλάσια». Κι όμως συνέβη αυτό. Κι όμως κανένας δεν απολογήθηκε γι' αυτό στη συνέχεια. Οι δηλώσεις και των δύο αρχηγών που συγκυβερνούν σας διαβεβαιώνω ότι είναι πάρα πολλές. Και πολλές στα αρχεία μου και εσάς και κάποιων άλλων. Μαγνητοφωνημένες παρακαλώ και βιντεοσκοπημένες. Δεν λέω λόγια που μου ήρθαν έτσι ξαφνικά μόνο και μόνο για να ασκήσω την αντιπολίτευση. Σήμερα μας ζητούν ψήφο εμπιστοσύνης. Μένω σε αυτό.
είτε τους δοθεί είτε όχι, το βέβαιο είναι ότι αυτή η συζήτηση, με όποιο αποτέλεσμα, κατά την εκτίμησή μας, θα καταλήξει σε πολιτικό τσουνάμι μίσους και διχασμού. Γιατί? Γιατί με μικροκομματικές επιλογές δεν πρόκειται να δοθεί λύση στην ανάγκη του ελληνικού λαού για ενότητα και συναδέλφωση επί την βάση αρχών, οι οποίες πρέπει να συμφωνηθούν πριν από τις εκλογές και όχι μετά τις εκλογές για να ασκήσουμε την εκτελεστική εξουσία. Δυστυχώς, για λόγους προσωπικούς, πιστεύω, λυπάμαι αλλά θα το πω, ο ένας κοιτάει έντρομος από τους δύο συγκυβερνώντες προς την πλευρά του κυρίου Κώστα Καραμαλή και ο άλλος επίσης φοβάται τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, που δεν ξέρουμε και αν θα έρθει να ψηφίσει και τι θα πει. Αυτό συμβαίνει γιατί? Γιατί και οι δυο γνωρίζουν ότι οι εκλογές είναι αναποφεύκτες και πρέπει έτσι κι αλλιώς να γίνουν και θα γίνουν. Απλά θέλουν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση να είναι εκείνοι οι οποίοι θα ηγηθούν των κομμάτων τους. Είναι εδώ, λοιπόν, και εδώ είναι το τραγικό, που η προσωπική επιδίωξη ξεπερνά την ανάγκη να υπάρξει εθνική, δημοκρατική λύση προς όφελος του ελληνικού λαού. Ισχυρίζονται ότι με την ψήφο εμπιστοσύνης θα τεθεί τέρμα στην προεδρολογία και ότι θα υπάρξει ήρεμη πολιτική ζωή έως τότε που το Σύνταγμα έτσι κι αλλιώς ορίζει ότι πρέπει να γίνει για την τι πρέπει να γίνει για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Πείτε μου πόσο υποκριτικό είναι αυτό. Πείτε μου αν και πάρει αυτή η κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης την Παρασκευή, θα σταματήσει η συζήτηση για την προεδρολογία και για την πιθανότητα διεξαγωγής εκλογών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα? Δεν το πιστεύω και θα το δούμε. Και ας εκτεθώ εγώ. Για όλα αυτά λοιπόν, για άλλα πολλά, αλήθεια, αναρωτιέμαι, ποιος νομιμοποιείται τελικά για να τους εμπιστευτεί? Υποστηρίζουν ψευδώς ότι η ψήφος εμπιστοσύνης, εφόσον την πάρουν, θα σημαίνει επιβεβαίωση της δεδηλωμένης. Μιας δεδηλωμένης όμως, η οποία προπολού έχει απολεσθεί. Δεν υπάρχει καν. Και είναι απίστευτο το γεγονός ότι η μειοψηφία του ελληνικού λαού, όποιοι εκ του ελληνικού λαού προτιμούν ακόμα να στηρίζουν αυτές τις δύο δυνάμεις της παρακμής, δεν να διαθέτουν σήμερα την πλειοψηφία στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μια πλειοψηφία που κυβερνά με μνημόνια, με μεσοπρόθεσμα, με δεκάδες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Νομιμοποιούνται άρα για να το κάνουν αυτό? Έχουν ηθικό, νομικό, συνταγματικό δικαίωμα και πολιτικό ταυτοχρόνως? Είναι φανερό ότι και οι δύο αδιαφορούν για το τι επιθυμεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σε όσους νομίζουν ότι εξυπηρετώντας μικροκομματικές επιδιώξεις μπορούν να περιφρονούν το Σύνταγμα, τους νόμους, γραπτούς και άγραφους, εμείς τους γυρίζουμε την πλάτη. Με την άρνησή μας να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης, περιφρονούμε όλους όσοι επιδιώκουν ακόμη μία φορά να αποπροσανατολίσουν και να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό. Εν κατακλείδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορεί αυτό που θα πω να το εκλάβετε ως υπερβολικό, πάντως δεν θέλω να προσβάλλω πρόσωπα, αλλά αναφέρομαι απλά στην ιστορία, έτσι τουλάχιστον όπως την έχω ζήσει από τα φοιτητικά μου χρόνια. Τότε που με τη φωτογραφική μου μηχανή κατέγραφα όλα τα συνθήματα σε πανεπιστήμια, σε δρόμους κτλ. Και πολλοί από εσάς γνωρίζετε κιόλας ένα βιβλίο που έχω βγάλει τότε, που είχα την τιμή και την τύχη στη ζωή μου να το κάνω. Υπήρχε ένα σύνθημα στη σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, που το είχαν γράψει τότε εκείνοι οι περίεργοι τρυφεροί μουρλοί της εποχής, που δεν μπορούσαν να είναι πλειοψηφία στις κομματικές φοιτητικές οργανώσεις, και έγραφαν «Είσαι ο νός άριστος, αμήνεστε για την πάρτη σας». Κάτι που κυριάρχησε στη συνέχεια και ως συμπεριφορά σε πολλά πρόσωπα και σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Εν τέλει, για να τελειώσω, ξέρετε, ένα μεγάλο θέμα σήμερα είναι ότι μία συνάντηση
δημοκρατικών, πατριωτικών, αντιμνημονιακών δυνάμεων θα μπορούσε να ανατρέψει την πολιτική αυτή τη νεοφιλελεύθερη που ασκεί σήμερα η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ό,τι σημαίνει πια σήμερα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Σε όλους λοιπόν όσοι αγωνιούν, έχω να πω κάτι που θα μας προβληματίσει και μας προβληματίζει έτσι κι αλλιώς. Έγραφαν πάλι σε έναν τοίχο του Πανεπιστημίου κάποιοι φοιτητές που ζούσαν την εποχή εκείνη τις αδυναμίες ενός κινήματος να διατυπώσει ενωμένο την άποψή του το εξής. Τον ακόμα δέρνει τ' άλλο και τα δυο το κίνημα. Σας ευχαριστώ.